Είμαστε στο Βέλγιο, είμαστε στο τρένο και ταξιδεύουμε για... Γάνδη! Γάνδη! Ερχόμαστε! Πάμε, Γάνδη σου ερχόμαστε! Πού είμαστε, Μαρία? Είμαστε στη Γάνδη! Φτάσαμε! Μόλις φτάσαμε στη Γάνδη, είμαστε εδώ γιατί εγώ είχα έρθει εδώ για Εράσμους και ήθελα να σου το δείξω αυτό το μέρος, γιατί το αγαπώ, είναι πολύ μέσα στην καρδιά μου. Μας είπες ότι θα είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι καταπληκτικά εδώ πέρα. Σε εμπιστεύομαι. Θα στα πω όλα για το Εράσμους και πώς το βίωσα εγώ τότε και έχουμε να γνωρίσουμε και πολύ ενδιαφέροντες ανθρώπους, αλλά πρώτα θέλω να σε πάω να γνωρίσεις την Αλεξία που μένει εδώ πέρα στη Γάνδη. Είναι Ελληνίδα που μένει στη Γάνδη και έχει πολλά και ενδιαφέροντα να μας πει και έχει και αρκετά καλή σύνδεση με την κοινότητα των Ελλήνων εδώ στη Γάνδη. Άρα πάμε για μια συνέντευξη από έναν άνθρωπο που την ξέρει πολύ καλά, έτσι. Ναι. Πάμε, ξεκινάμε. Αλεξία, γεια σου! Γεια σου, Μαρία! Επιτέλους ήρθατε στη Γάνδη! Θα σε χαιρετήσω! Τι κάνεις, καταρχάς? Όλα καλά. Φέρατε και ωραίο ήλιο σήμερα. Τόσες μέρες είχαμε συννεφιά. Πολύ χαίρομαι. Εγώ με το που ήρθα, ζεις κάπου παραμυθένια. Εγώ αυτό θέλω λίγο να πω. Η αλήθεια είναι ότι τα σπιτάκια εδώ πέρα είναι λίγο σαν κοκλόσπιτα. Και άμα πάμε λίγο πιο εκεί, που ψήνουν waffles, μυρίζει καραμέλα παντού και σου έρχεται και σοκολάτα και καραμέλα απ' όλα. Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο από την αρχή. Πάμε λίγο να τα δούμε, να κάνουμε μια ωραία κουβέντα με έναν ωραίο περίπατο. Ωραία. Και θα τα πούμε όλα στην πορεία. Προχωράμε, πάμε, τέλεια. Πεις κάποια πράγματα για σένα. Πώς βρέθηκες εδώ, πριν πόσα χρόνια ήρθες? Ήρθαμε το Σεπτέμβριο του 2017, κυρίως γιατί ο άντρας μου βρήκε δουλειά εδώ πέρα και μου λέει, αν βρω στο εξωτερικό δουλειά θα πάμε. Του λέω, θα πάμε, αλλά Ευρώπη, μην πας καμιά, Φιλιππίνες και τέτοια. Οπότε ήρθαμε, το παιδί ήταν 2,5 ετών. Έχεις και παιδάκι, τέλεια. Έχω και παιδάκι. Ήρθαμε πρώτα τον Ιούνιο, μία εβδομάδα να βρούμε διαμέρισμα, το οποίο είναι θαύμα, γιατί εδώ πέρα αν σου αρέσει κάτι πρέπει αμέσως να το κλείσεις. Δεν έχει να το σκεφτώ 2-3 μέρες, φεύγει. Και βρήκαμε διαμέρισμα και πήγα εγώ στο σχολείο πριν βρούμε διαμέρισμα και την έγραψα. Τους λέω, ερχόμαστε, δεν έχω χαρτιά ότι είμαστε γραμμένοι στο Δήμο. Ένα διαβατήριο έχω να σας δείξω. Ερχόμαστε το Σεπτέμβριο, θέλω να πάει σχολείο. Θα ήταν 2,5 ακριβώς τότε. Που τα παίρνουν κανονικά, ξεκινάει η σχολική εκπαίδευση. Τα συναισθήματα εκείνη την εβδομάδα, πώς ένιωσες, τι έγινε, πες μου λίγο, μίλησέ μου για εκείνες τις μέρες. Να σου πω ότι το σχολείο ξεκινάει 1η Σεπτεμβρίου και εμείς ήρθαμε 31 Αυγούστου. Το παιδί γραμμένο στο σχολείο, φτάσαμε τη μία μέρα, διάσαμε βαλίτσες και την πήγα, της είχα εξηγήσει ότι δεν θα καταλαβαίνεις τίποτα, αλλά θα βλέπεις τι θα κάνεις και οι δάσκαλοι σ' αγαπάνε. Εντάξει, εντάξει. Εγώ βασικά προετοιμαζόμουν ψυχολογικά για τον καιρό. Νόμιζα ότι αυτό θα με πειράξει. Αλλά τελικά αυτό ήταν το λιγότερο. Όλα τα άλλα μια χαρά. Είναι εύκολη προσαρμογή εδώ πέρα στο Βέλγιο. Σε βοηθάνε πάρα πολύ. Να σου πω ότι ένα μήνα μετά ήρθε μια κυρία από τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου στο σπίτι μου, χτύπησε το κουδούνι, προειδοποίητα. Γεια σας, ποια είστε? Μου λέει, ήρθα για να σας πω να γράψετε το παιδί σας στο σχολείο. Και λέει, σε πρόλαβα. Είναι στο σχολείο αυτή τη στιγμή το παιδάκι μου. Βεβαιώνονται ότι όλες οι καινούργιες οικογένειες θα προσαρμοστούν και θα. Είχες εύκολη προσαρμογή, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εσύ τώρα γενικά ξεκίνησαν, τέλος πάντων, ξεκίνησε η διαδικασία. Σίγουρα υπήρχε μια προσαρμογή, το καταλαβαίνω. Τώρα με τι ασχολείσαι εσύ εδώ από το 17, δηλαδή που μας είπες ότι είσαι εδώ? Ναι, εγώ είμαι. Ας το πούμε τυχερή, δεν ξέρω, ίσως, κάνω μια εποχιακή δουλειά. Οπότε το καλοκαίρι υποχρεωτικά γυρνάω πίσω στην Ελλάδα για να τη συνεχίσω και το χειμώνα που είμαι εδώ πέρα λόγω του σχολείου του παιδιού, απλά πηγαίνω έρχομαι για να κανονίζω τα διάφορα. Είναι δικιά μου επιχείρηση. Πάρα πολύ ωραία. Και γι' αυτό είπα και στον άντρο μου ότι μπορούμε να έρθουμε, γιατί θα το συνδυάζαμε κάπως έτσι. Έχω μια παιδική κατασκήνωση στο Γαλαξίδι. Α,
Τέλεια! Εντάξει, με παιδιά, πάρα πολύ όμορφα να δουλεύεις με παιδιά. Ναι, και έχω δύο άτομα που δουλεύουν, η μία κοπέλα στο γραφείο και ένας κύριος στο χώρο της κατασκήνωσης για συντηρήσεις, επισκευές, τέτοια, όλο το χρόνο. Και συνεννοούμαστε τηλεφωνικώς τι πρέπει να γίνει και τα λοιπά για να είμαστε έτοιμοι. Εγώ πηγαίνω, έρχομαι κάθε μήνα για να βλέπω τι γίνεται. Για τις δουλειές του καλοκαιριού. Ναι. Τέλεια! Ωραία, Μαρία, πριν προχωρήσουμε παρακάτω, να σου πω πού είμαστε. Αυτό το σκέπαστρο εδώ πέρα δημιουργήθηκε πρόσφατα στην πόλη. Αλήθεια. Λίγο πριν έρθω εγώ στη χώρα. Και υπήρξε μεγάλη αναταραχή όταν έγινε, γιατί το θεωρούσαν πολύ μοντέρνο το ύφος του για το στυλ της πόλης. Εγώ θεωρώ ότι ταιριάζει τέλεια και εδώ κάτω γίνονται εκδηλώσεις. Έχει πολύ ωραία ακουστική, αν προσέξει. Ναι, ωραία. Και στείνεται και όλο το Christmas Market από κάτω και γύρω-γύρω. Παλιά εδώ πέρα στείνανε ένα παποδρόμιο. Αλλά μετά λόγω της ενεργειακής κρίσης το γυρίσανε σε roller skates. Εντάξει, καλό είναι και αυτό. Πάρα πολύ όμορφο, φανταστικό. Και όντως ταιριάζει, δηλαδή δεν φαίνεται ότι δεν ταιριάζει. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να προχωρήσουμε. Για πες μου λίγο για το πρόγραμμα του σχολείου. Υπάρχουν διαφορές από την Ελλάδα. Για πες μου, μίλησα μου λίγο γι' αυτό. Είναι κάπως διαφορετικό από την Ελλάδα. Δηλαδή, έχουν πρόγραμμα 8 και 25, μπαίνουν 4 η ώρα, σχολάνε κάθε μέρα, εκτός από την Τετάρτη, που εκεί σχολάνε 11 και 20 και τη λένε η μέρα του παππού και της γιαγιάς, γιατί μόνο αυτοί προλαβαίνουν να πάνε να τους πάρουν. Και εμείς οι κακόμοιροι που δεν έχουμε παππούδες και γιαγιάδες εδώ πέρα, πρέπει να πάμε να τα πάρουμε από το σχολείο. Υπάρχει βέβαια φύλαξη μέχρι τις 6.30 ώρα. Πολύ ωραίο αυτό. Αλλά την Τετάρτη είναι πολλές οι ώρες, δεν θα την άφηνα. Και γι' αυτό την Τετάρτη όλοι βάζουν τις εξωσχολικές δραστηριότητες. Κάποιο μουσικό όργανο, κάποιο άθλημα. Την Παρασκευή σχολάνε στις 3 και το Σαββατοκύριακο όλες οι υπόλοιπες δραστηριότητες, τα τένις τους, τα κολυμβητήριά τους, αυτά. Η μικρή στο σχολείο τι γλώσσα μιλάει, για μίλησέ μου λίγο γενικότερα για αυτό το κομμάτι. Τώρα βρισκόμαστε στη Φλάνδρα, οπότε στο σχολείο μιλάνε φλαμανδικά. Το εκπαιδευτικό σύστημα της Φλάνδρας είναι πολύ καλό, μπορώ να πω. Για να φανταστείς, το σχολείο που πάμε είναι δημόσιο, θεωρείται. Εποπτευόμενο από την Καθολική Εκκλησία, αλλά δεν κάνει διαφορά, απλώς κάνουν θρησκευτικά. Δεν έχει κάτι άλλο. Και πληρώνουμε γι' αυτό, τρώνε και το μεσημέρι μέσα, όλες τις μέρες εκτός από την Τετάρτη, και πληρώνουμε γι' αυτό γύρω στα 70 με 80 ευρώ το μήνα. Και η φύλαξη μέσα σε αυτά τα χρήματα που σου λέω. Πολύ σημαντικό αυτό για μια οικογένεια. Και είναι φανταστικό. Το σύστημά τους, το πώς μαθαίνουν στα παιδιά, επίσης πολύ ωραίο, γιατί εμείς, επειδή το πιάσαμε από την αρχή, το είδα, μαθαίνουν τα γράμματα, όχι κατευθείαν να τα γράψουν, αλλά πρώτα να τα μάθουν, να τα φτιάξουν σε σχηματάκια, τέτοια πράγματα. Πάρα πολύ ωραία. Και αυτό που μου έκανε τρομερή εντύπωση, την έγραψα. Θυμάσαι που σου είπα, ναι, πήγαμε την πρώτη μέρα, δεν ήξερε τίποτα. Όταν την πήρα την πρώτη μέρα πίσω και είχε την κυρία στην πόρτα, ένα κύριο πιο μέσα, λέγανε Ζόη, έλα εδώ, ήρθε η μαμά σου. Την ξέρανε με το όνομά της την πρώτη μέρα. Πολύ σημαντικό. Ναι. Με τα ελληνικά, η μικρή, είχες το άγχος να μάθει ελληνικά, να βρεις κάποιο σχολείο, δεν ξέρω τι είχες στο μυαλό σου. Ελληνικά μιλούσε στα 2,5, ευτυχώς. Περάσαμε μια φάση λόγω της διγλωσίας που σταμάτησε να μιλάει και τα ελληνικά και μόνο έδειχνε. Αλλά ευτυχώς πέρασε γρήγορα αυτό. Και θεωρούσα εγώ ότι παντού υπάρχουν ελληνικά σχολεία στο εξωτερικό και ότι μπορεί κανείς να γραφτεί. Όταν λέω σχολεία, όχι πρωινά, το απόγευμα, σαν φροντιστήριο. Μάλιστα. Και δεν το είχα πολύ ψάξει όταν ήρθαμε, ήταν και μικρούλα, λέω μετά τα 6. Και μετά, όσο άρχισα να κοιτάζω τι γίνεται και αυτά, βρήκαμε κάτι στις Βρυξέλλες που έκανε ωραίες δράσεις και μετά συνειδητοποιώ ότι στη Γάνδη έχει ένα τεγ. Το τεγ. Για πες μας είναι λίγο. Το τεγ. Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας. Είναι σαν εκπαιδευτικός φορέας που οι εκπαιδευτικοί του έρχονται από την Ελλάδα αποσπασμένοι από το Υπουργείο Παιδείας και κάνουν μάθημα στα παιδιά. Πλέον, για να έχει ένα τεγ εκπαιδευτικός, πρέπει να είναι αναγνωρισμένο. Το δικό μας το ΤΕΓ εδώ στη Γάνδη λειτουργούσε 20 χρόνια και συνειδητοποιούμε το 2019, τώρα είμαστε, ότι δεν είναι αναγνωρισμένο και μας στέλνουν εκπαιδευτικό επειδή περίσσευε σε κάποιον στο ωράριό του να κάνει μάθημα. Οπότε συσπηρωθήκαμε, φτιάξαμε συλλόγου γονέων, προωθήσαμε την αναγνώριση του ΤΕΓ, μας βοήθησε πολύ και το συντονιστικό γραφείο των Βρυξελών. Οπότε τώρα κάνουμε μάθημα στα ελληνικά κάθε Σάββατο. Πόσα παιδιά είναι στο ΤΕΓ, πόσα. Έχουμε καμιά σαρανταριά παιδιά. Το τέχνο σου πω ότι έχει και νήπια. Από 4 δηλαδή μέχρι 6 αυτό το τμήμα. Και γι' αυτό το έψαχνα για την κόρη μου. Λέω από 4 μπορεί, όχι από 6, αυτό θα κάνω. Οπότε είναι περίπου 40 παιδιά και άλλοι περίπου 30 με 35 ενήλικες.
υπάρχουν και δυσκολίες από ό,τι φαντάζομαι, βέβαια. Εντάξει, δεν είναι όλα ρόδινα στο τέγμα μας. Όπως σου είπα, κάνουμε κάθε Σάββατο. Η δικιά μου κάνει, η κόρη κάνει 5 με 7. Είχαμε όμως και τρίτη μάθημα, το οποίο μας το σταματήσανε. Γιατί και οι εκπαιδευτικοί έχουν ένα συγκεκριμένο ωράριο που πρέπει να καλύψουν και αν το ξεπεράσουν δεν γίνεται, δεν συμπληρώνονται άλλες ώρες. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί που έρχονται αντιμετωπίζουν μια δυσκολία. Θεωρούν ότι θα κάνουν μάθημα όπως σε Ελληνόπουλα στην Ελλάδα. Ενώ εδώ πέρα τα παιδάκια αυτά τα ελληνικά τα κάνουν σαν δεύτερη γλώσσα. Η πρώτη είναι τα φλαμανδικά που κάνουν στο σχολείο κάθε πρωί. Και αυτό που λες τώρα, ότι ένας εκπαιδευτικός έρχεται με μια διαφορετική νοοτροπία, γιατί σίγουρα μπορεί να ήταν αναπληρωτής δάσκαλος κάπου αλλού και μετά να βρέθηκε στη Γάνδη. Μόνο αν έχει ξαναδουλέψει με παιδιά που ζουν στο εξωτερικό, ξέρει μπορεί αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό εμείς σαν σύλλογος, όποτε ερχόταν ένας καινούριος εκπαιδευτικός, που συνήθως κάθε χρόνο έρχεται άλλος σε εμάς. Α, ναι. Ναι, δυστυχώς από τη μια μεριά. Ευτυχώς από την άλλη, γιατί τα παιδιά εκτίθενται και σε διαφορετικούς τρόπους, διαφορετικές διδασκαλίες. Το πιάνουμε τον εκπαιδευτικό ή την εκπαιδευτικό και τους λέμε, ξέρεις, εδώ τα παιδάκια έχουν έτσι, έχουν αυτή την ιδιαιτερότητα. Μην τους κάνεις μάθημα σαν να είσαι στην Ελλάδα. Δέκα φυλάδια. Δεν θα πάει καλά. Επίσης κάποια δεν μιλάνε. Δεν μιλάνε ελληνικά και μπορεί να είναι λίγο πιο μεγάλα σε ηλικία. Οπότε θέλει και άλλο τρόπο για να τα προσεγγίσεις και ίσως είναι λίγο πιο δύσκολα. Μου έτυχε σε μια συνάντηση της ελληνικής κοινότητας στις Βρυξέλλες το Δεκέμβριο. Ήταν μια δασκάλα που δίδασκε Α1, δηλαδή σαν να λέμε πρωτοδημοτικού. Και να λέει, έχω 21 παιδιά στην τάξη. Κάποια μιλάνε ελληνικά, κάποια δεν μιλάνε ελληνικά και κάποια έχουν, γύρω στα 7 είπε, έχουν κάποια μαθησιακή δυσκολία. Πώς θα κάνω μάθημα? Μαθησιακή δυσκολία επειδή δεν μπορούσα να μιλήσω. Την είχαν έτσι κι αλλιώς. Όχι, δεν έχει σχέση με τα ελληνικά. Ναι, ναι. Και στο πρωινό του σχολείο μπορεί να έχουν δυσλεξία ή μπορεί να έχουν να είναι στο φάσμα, στην άκρη ακριά του αυτισμού, ας πούμε. Θέλουν άλλο τρόπο. Όταν έχει 21 παιδιά. Και ότι είχε αντιμετωπίσει δηλαδή δυσκολίες σε συγκεκριμένα εκπαιδευτικό. Γιατί δεν μιλάμε βέβαια ούτε για παράλληλη στήριξη θα μπορούσαμε να μιλάμε στην Ελλάδα. Εδώ δεν υπήρχε καν βασικό. Αυτό προσπαθούσε να υπονοήσει η εκπαιδευτικό ότι μήπως θα μπορούσε να έρθει ένα δεύτερο άτομο λίγο να βοηθήσει την κατάσταση. Γιατί φαντάσου να έχει πρωτάκια τόσο διαφορετικά μεταξύ του. Εντάξει, τι θα πετύχει εκεί, δεν και ξέρω. Και εσείς σαν γονείς μου αναφέρθηκες στην κοινότητα, η δράση που κάνετε ή γενικότερα καταλαβαίνω ότι είστε πολύ σπυρωμένοι και βοηθάτε. Αυτό καταλαβαίνω από αυτά που συζητάμε. Αυτό που προσπαθούμε είναι όταν έρχονται καινούργοι γονείς Έλληνες να τους φέρουμε στο σχολείο, στο ΤΕΓ. Και από εκεί και πέρα μιλάμε μεταξύ μας και αν χρειάζεται κάποια βοήθεια στην εγκατάστασή τους εδώ πέρα, να τους πούμε κάποια tips και αυτά, το κάνουμε. Αλλά δεν είναι οργανωμένο. Δεν υπάρχει ελληνική κοινότητα στη Γάνδη. Δεν υπάρχει οργανωμένη. Είναι ο Σύλλογος Γονέων που απευθύνονται πολλοί γονείς. Δηλαδή, μόνο τώρα τους προηγούμενους 2 μήνες, 2 διαφορετικές οικογένειες που θα έρθουν μας στείλανε μηνύματα στο Facebook. Πώς θα γραφτώ στο σχολείο? Όχι, ναι. Το ΤΕΚ, το πρωινό σχολείο. Το πρωινό. Ναι. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να ψάξω για διαμέρισμα? Δυσκολεύομαι σε αυτό. Τι μπορώ να κάνω? Και εντάξει, αν δεν ξέρω εγώ, ρωτάω κάποιον άλλο δεύτερο σύλλογο. Να μου πει. Εντάξει, υπάρχει γενικότερα ανασφάλεια για μια νέα οικογένεια που ξεκινάει τη ζωή της εδώ. Θεωρώ εντάξει, σίγουρα υπάρχει ανασφάλεια και άγχος. Εντάξει, και όταν είσαι στην Ελλάδα και ψάχνεις πώς θα εγκατασταθείς εδώ, ωραίο είναι να ρωτάς πριν έρθεις, να μην έρθουν όλα ξαφνικά. Πάμε να συνεχίσουμε να δούμε πού βρισκόμαστε καταρχάς. Για πες μου λίγο εδώ, πού είμαστε. Λοιπόν, ο καθεδρικός ναός της Γάνδης είναι ο Άγιος Μπάφος. Saint Buff's Cathedral. Τέλεια. Ήταν μοναχός που έγινε ερημίτης και κινούνταν στο χώρο της Φλάνδρας, γύρω στο 1400, κάτι τέτοιο. Αυτή η εκκλησία έχει περάσει από διάφορα στάδια μέχρι να φτάσει σε αυτό το τελικό. Και το πιο σημαντικό της είναι ότι φιλοξενεί το πολύπτυχο της Γάνδης. Ναι. Που το έχει φιλοτεχνήσει ο Jan van Eyck. Σε βλέπω πάρα πολύ ενημερωμένη. Μα αυτό το πολύπτυχο είναι το καμάρι της Γάνδης. Έχει περάσει τα 40 κύματα. Στο πρώτο παγκόσμιο λέει είπανε να το στείλουν στη Γερμανία για επισκευές. Α, κατάλαβα. Δεν γύρισε ολόκληρο πίσω. Μετά είπανε θα το στείλουν στο Βατικανό για σιγουριά. Αλλά στο δρόμο κάτι έγινε να τα ραραχιάσει. Τελικά το γυρίσανε πίσω. Έχει περάσει πολλά. Είναι σχεδόν ολόκληρο εδώ. Α, τέλεια. Αλλά τώρα του κάνουν
Πάλι επισκευές. Τόσα χρόνια επισκευές. Ναι. Είναι κάτι σαν μια ελληνική νοοτροπία, ξέρεις, οι επισκευές αυτές. Και λέει. Δεν ξέρω αν θα το δούμε ολόκληρο. Κατάλαβα. Μ' αρέσει πάρα πολύ η αρχιτεκτονική, πάρα πολύ. Δεν είναι κουκλίστικη. Είναι φανταστική. Ακόμα και τα McDonald's διαφήμιση, να το πω και αυτό, νιώθω ότι είναι κάστρο που θα βγει η Ραπουντζέλ, ξέρεις. Ναι. Σαν να βλέπω την πριγκίπισσα να βγαίνει. Είναι φανταστικά, είναι πάρα πολύ ωραία. Πες μας λίγο το 24ωρο ενός Βέλγου. Ποιες είναι οι συνήθειές τους, τι κάνουν. Το ωραίο είναι που έχουν όλοι το ίδιο ωράριο φαγητού. Δηλαδή, 12.30 με 1.30, κανένας δεν κυκλοφορεί, όλοι θα φάνε ένα σάντουιτς, μία σαλάτα. Και το απόγευμα, 6.30 με 7.30, ψυχή έξω, είναι όλοι μέσα και τρώνε. Φανταστικά. Κατάλαβα. Δηλαδή και στο κομμάτι της δουλειάς τους, η δραστηριότητα των παιδιών, τα απογεύματα, δηλαδή υπάρχει αυτό το πρόγραμμα που έχουμε εμείς στην Ελλάδα που θα γυρίσουμε 9 η ώρα το βράδυ στο σπίτι σαν τους τρελούς που θα άγχος, τρέξιμο κτλ. Εδώ δεν γυρνάει κανένας 9 η ώρα το βράδυ, όλοι κρατάνε το ωράριο της δουλειάς ρητά, ακόμα και οι μεσίτες, όταν έχουν διάλειμμα για φαγητό 12 με 1, το κλείνουν το μαγαζί. Μα λέω, όχι, τώρα τρώω, έλα σε μια ώρα. Οπότε κρατάνε τα ωράρια τους όσο μπορούν και γι' αυτό τα σχολεία έχουν φύλαξει μέχρι τις 6-6.30, γιατί αν κάποιος τελειώνει τη δουλειά του στις 5, να προλάβει να πάει να πάρει το παιδί από το σχολείο και να γυρίσουν σπίτι. 6.30 ώρα όλοι στο τραπέζι, τρώμε βραδινό, τέλος. Τα μικρά παιδιά 7.30 ώρα κοιμούνται. Το οποίο το εφήρμοζα και εγώ στην κόρη μου πριν έρθουμε εδώ πέρα και όλοι με κοιτούσαν σαν τρελή στην Ελλάδα. Μα λέει, είναι καλοκαίρι, γιατί τη βάζει από τις 7.30. Λέω, είναι μωρό, από τις 7.30 πρέπει να κοιμηθεί. Αυτό. Ναι, είναι άλλη ποιότητα, καταλαβαίνω. Άλλη ποιότητα, προσπαθούν να κάνουν όλοι κάποιο άθλημα ή κάποια άσκηση στη διάρκεια της ημέρας της εβδομάδας. Θα δεις, μόλις βγει ο ήλιος, βγαίνουν όλοι για τρέξιμο. Τρέξιμο και ποδήλατο. Βλέπουμε πολλά ποδήλατα, δηλαδή είναι μέσω μεταφοράς. Είναι οπωσδήποτε και ειδικά στη Γάνδη που έχει κλείσει το κέντρο για τα αυτοκίνητα, αν πρόσεξες. Παλιά εδώ πέρα περνάγανε αυτοκίνητα. Τώρα μόνο τραμ λεωφορείο, αν θα περάσει. Ταξί. Ναι, κατάλαβα. Και εξουσιοδοτημένα που να έχουν ειδική άδεια αυτοκίνητα. Αλλιώς όλοι με τα ποδήλατα είναι και έχει γέλιο το πρωί ξανά στο σχολείο που εμφανίζονται. Με θικούλα μπροστά, με θικούλα πίσω, με τρία παιδάκια έτσι, με δύο πίσω και ένα στο πλάι. Όλοι οι πιθανοί συνδυασμοί. Όλοι οι συνδυασμοί, όλοι οι συνδυασμοί. Πάμε να δούμε και από εδώ να προχωρήσουμε. Για πες, πού πάμε τώρα. Λοιπόν, τώρα βγαίνουμε σε ένα από τα κανάλια της Γάνδης, που μπορείς να μπεις σε ένα βαρκάκι με ξαναγώ και να σε πάει λίγο πάνω κάτω και να σου εξηγήσει τι είναι αυτά τα κτίρια που βλέπεις. Τους αρέσει πάντα να μας δείχνουν ένα μοναστήρι που έχει μία προεξοχή με μία τρύπα και ήταν η τουαλέτα τους, λέει, κατευθείαν μες στο ποτάμι. Πίσω μας, να σου δείξω, είναι η εκκλησία St. Michael's, άλλη μια εκκλησία εδώ πέρα στη Γάνδη. Και σε αυτό το ποτάμι μπορείς να νοικιάσεις επίσης καγιάκ, ναι, και να κάνεις βόλτες. Όπως επίσης μπορείς να νοικιάσεις και σκαφάκι που θα το οδηγήσεις μόνος σου και να κάνεις βόλτες πάνω κάτω, με πάρα πολύ χαμηλή ταχύτητα όμως. Και το καλοκαίρι έχει πλάκα γιατί νοικιάζουν οι φοιτητές και βάζουν μουσική και το κάνουν σαν πάρτι. Κατάλαβα. Γενικότερα εδώ έχει ζωή, ενώ το καλοκαίρι περισσότεροι βλέπεις περισσότερο κόσμο ή έξω. Το κομμάτι των εξόδων τους, πώς διασκεδάζουν οι νέοι. Το καλοκαίρι γίνεται ένα μεγάλο ντου εδώ πέρα, γιατί από τις πιο γνωστές εκδηλώσεις στη Γάνδη είναι το καλοκαιρινό φεστιβάλ. Α, για μίλησε μας γι' αυτό. Σε όλες τις πλατείες, σε όλα τα μέρη έχει εξέδρες, στείνονται γκρουπάκια και παίζουν μουσική live. Το λένε Gänse Festing και γίνεται κάθε καλοκαίρι, τέλος Ιουλίου. Γίνεται χαμός, εξέδρες παντού, ζωντανή μουσική παντού, δωρεάν όλα. Απλώς υπάρχουν stand που πουλάνε μπύρα, γιατί οι Βέλγοι μην τυχόν και δεν έχει μπύρα να πιούνε, οπουδήποτε. Μία ευκαιρία να πιούμε μπύρα είναι όλα. Αλλά δημιουργεί πολύ κλίμα, ωραίο κλίμα. Ναι, ναι, κατάλαβα. Μετά από αυτό, τον Αύγουστο, νέκρα. Το πρώτο καλοκαίρι ο άντρας μου με έπαιρνε απελπισμένος. Εγώ ήμουν στην Ελλάδα, στην κατασκήνωση. Ναι, ναι, και να μου λέει, εάν βγω τώρα στον δρόμο γυμνός, μέρα μεσημέρι, δεν θα με δει κανένας. Δεν υπάρχει ψυχή. Φεύγουν όλοι. Εντάξει, είναι... Αλλά για βραδινή διασκέδαση θα σου πω, η Γάνδη είναι φοιτητούπολη. Αυτό είναι φοιτητούπολη.
πολύ. Έχουμε γύρω στους 470.000 κατοίκους όλους μαζί. Οι 70.000 με 80.000 είναι φοιτητές. Όλοι αυτοί το καλοκαίρι εξαφανίζονται. Και μάλιστα είναι και νομίζω η πρώτη πόλη που είχε, μάλλον στο Εράσμους, που είχε καθιερώσει το Εράσμους, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Αυτό δηλαδή... δεν το γνωρίζω, αλλά να σου πω ότι όταν ήρθαμε το 2017 ήταν τα 200 χρόνια του Πανεπιστημίου της Γάμβης. Α, εντάξει. Είχε επαιτειακά μπλουζάκια και φυσικά αγόρασα, παρόλο που δεν έχω φοιτήσει εκεί πέρα, έτσι. Εντάξει, είναι πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει, είναι πολύ ωραίο κλίμα, καταλαβαίνω ότι υπάρχει. Κάτι άλλο που θέλω να σου δείξω. Ο ξαναγός στο καραβάκι, ένα από αυτά που του αρέσει να λέει, είναι για αυτό το κτίριο εδώ που βλέπεις, είναι το Μάριο, τώρα είναι ξενοδοχείο. Παλιά όμως ήταν οίκος ανοχής. Α, και το αναφέρει. Και πώς το ξέρεις ότι ήταν οίκος ανοχής? Έχει μπροστά, αν βλέπεις, αυτούς τους δύο κύκνους, οι οποίοι δεν κοιτάζονται. Και τι σημαίνει αυτό? Ο κύκνος είναι σύμβολο οικογενειακής πίστης, οπότε πρέπει να κοιτάζονται οι κύκνοι. Τι λες? Όταν δεν κοιτάζονται, τι σημαίνει? Καταλαβαίνεις, φαντάζομαι. Εντάξει, και το αναφέρει σε κάθε ξενάγηση. Σε κάθε ξενάγηση, σε όλες τις γλώσσες. Ένα άλλο σημείο που ήθελα να σου δείξω, που είναι περήφανη η Γάμβη, είναι το κάστρο μας. Α, πάρα πολύ ωραίο. Το οποίο έχει περάσει πολλές ανακαινήσεις και είναι σε πολύ καλή κατάσταση τώρα, είναι επισκέψιμο. Έχει και κάτι ωραία ακουστικά που σου λένε σε διάφορες γλώσσες πληροφορίες για τα διάφορα δωμάτια του κάστρου. Και αυτός που μιλάει στα αγγλικά, τώρα μου διαφεύγει το όνομά του, αλλά είναι ένας ηθοποιός από τους Monty Python. Και έχει πολύ πλάκα να ακούσει τη φωνή του να σου λέει μέσα στο κάστρο τι γινότανε. Τέλειο, φανταστικό. Πάμε να δούμε από εκεί πώς είναι. Πάμε, ναι. Για πες μου λίγο, Αλεξία, αν επισκεφτείς τη Γάμβη για λίγες ώρες, ποια είναι τα must που πρέπει να δεις? Λοιπόν, εντάξει, άμα έρθεις και δεν έχεις πάρα πολύ χρόνο, οπωσδήποτε να κάνεις βόλτα εδώ στο ποταμάκι με το καραβάκι, οπωσδήποτε να δεις αυτό το κάστρο. Να μπεις μέσα στο κάστρο. Να μπεις μέσα. Και εμένα το αγαπημένο μου μέρος όλης της πόλης είναι η βιβλιοθήκη. Α, τέλεια. Θα δούμε. Αν έχουμε χρόνο, θα επισκεφτούμε και εμείς τη βιβλιοθήκη. Να σου πω ότι η Γάμβη για το 2024 είναι Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας. Οπότε θα γίνουν πάρα πολλές δραστηριότητες και εκδηλώσεις που έχουν σχέση με τους νέους. Εκτός από αυτό, η Γάμβη πάντα βοηθάει ή μάλλον προσπαθεί να είναι φιλόξενη προς οικογένειες με μικρά παιδιά και γενικότερα νέους, επειδή είναι και φοιτητούπολη. Συνέχεια γίνονται πράγματα που διευκολύνουν. Τι είχε κάνει κάποια ενέργεια, δηλαδή συγκεκριμένη? Για πες μας λίγο, τι σαν παράδειγμα. Σαν παράδειγμα που έχω εγώ από το σύλλογό μας, επειδή έπρεπε να είμαστε αναγνωρισμένος σύλλογος μέσα στη Γάνδη, για να νοικιάσουμε τις αίθουσες του σχολείου, τις παίρνουμε με ειδική τιμή. Για να καταλάβεις, πληρώνουμε 3,40 ευρώ την ώρα που νοικιάζουμε. Το οποίο είναι τίποτα. Τίποτα, κατάλαβα. Πέρα από αυτό, εν μέσω COVID, επειδή καταλαβαίναν ότι δεν μπορούμε να οργανώσουμε τις εκδηλώσεις μας κανονικά, μας δώσαν οικονομικό βοήθημα, όχι μόνο σε εμάς, σε όλους τους συλλόγους τους αναγνωρισμένους της πόλης, χωρίς να το ιτηθούμε. Ξαφνικά είδαμε στο λογαριασμό λεφτά και όταν αναζητήσαμε τι είναι αυτό, είναι λέει για να συνεχίσετε τις δράσεις σας και να μην σβήσετε σαν σύλλογος. Άρα βλέπεις ότι υπάρχει γενικότερα μια αναγνώριση και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί σε βοηθάει και σε μπουστάρει να συνεχίζεις. Αυτό και ειδικά σε οικογένειες και με μικρά παιδιά, οικογένειες που δεν έχουν βοήθεια. Δηλαδή αυτό που μου ανέφερες προηγουμένως, ότι δεν έχω παππού, γιαγιά εδώ πέρα, ότι προσπαθεί ένα ζευγάρι μόνο του να ανταπεξέλθει εδώ πέρα σε μια ξένη πόλη. Σαν δήμος προσπαθούν πάρα πολύ να βοηθήσουν όλους τους δημότες, αλλά κυρίως τις οικογένειες και τα παιδιά, νέους κάτω των 21, ας πούμε, με διάφορους τρόπους να συμμετέχουν σε αυτά που συμβαίνουν ή να διοργανώνουν πράγματα οι ίδιοι. Ανυπομονώ να δω ότι θα γίνει φέτος. Μια που τα λέμε, Μαρία. Ναι, για πες μου. Το παραδοσιακό γλυκό της Γάνδης είναι αυτό το κουμπερντόν, το οποίο μην το πάρεις ποτέ. Μόνο τη φωτογραφία δεν θέλω να είναι το αγοράσω. Ζελεδάκι. Ναι. Συνήθως με γεύση raspberry, αλλά είναι τόσο γλυκό που δαγκώνεις μια κρούλα και σε πιάνει εδώ πέρα πόνος. Μην το πάρεις. Άρα δεν έχουν ζάχαρο μάλλον οι κάτοικοι της Γάνδης, γι' αυτό μάλλον το τρώνε. Δεν ξέρω. Και
Λοιπόν, Μαρία, ένα ακόμα πράγμα που θέλω να σου δείξω στην πόλη είναι αυτό το κανόνι. Τι είναι αυτό? Δεν ξέρω τίποτα για την ιστορία του, όμως ναι. Ξέρω γιατί έχουν βάλει αυτό το τζαμάκι εκεί πέρα. Για να φτιάχνονται, λέει, για να βάζουν selfie. Λοιπόν, άρχισε σαν μια πλάκα ανάμεσα στους φοιτητές που σου είπα ότι ήρθε ο Λούση Γάντι και βάζαν στοιχήματα ποιος θα αντέξει να κοιμηθεί ολόκληρο βράδυ μέσα στο κανόνι. Τι λες τώρα? Η αστυνομία, βέβαια, επειδή θεωρούσε από ένα σημείο και μετά ότι αυτό είναι επικίνδυνο πια, γιατί το κάνουν και χειμώνα και απ' όλα, έβαλε το τζαμάκι για να μην. Για να κλείσει το κανόνι, λοιπόν. Εντάξει, τέλειο. Γεια. Στο Βέλγιο, μην παραλείψετε να επισκεφτείτε τη Γάνδη, γιατί απλά είναι μια παραμυθένια πόλη, υπέροχη πόλη. Στο επόμενο επεισόδιο, η Χρύσα παίρνει τη σκυτάλη και μας ξεναγεί στα σημεία που αγάπησε όταν έμενε στη Γάνδη. Κάνουμε μια βόλτα το βραδάκι, συναντάμε την παλιά της γνώριμη από το Εράσμους και τρώμε ένα υπέροχο πρωινό, έτσι ώστε να πάρουμε δυνάμεις για να είμαστε δυνατοί για τις Βρυξέλλες.